Όλες οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις είχαν μια εικονική χρονική τομή. Πριν το 93 μετά το 93, πριν το 11 μετά το 11, πριν το 15 μετά το 15. Εμείς, ακριβώς επειδή θέλουμε να έχουμε ίδιους κανόνες για όλους, γι' αυτό το λόγο θα επανυπολογίσουμε και τις παλαιές συντάξεις. Και ναι, μεν εγγυόμαστε σε όλους ότι οι συντάξεις, οι κύριες, δεν θα μειωθούν ξανά για 12 φορά, γιατί κάτι τέτοιο πια όχι απλώς θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους, θα ήταν και ένα ισχυρό ηφαισιακό σοκ για την οικονομία, τώρα που ετοιμάζεται να πάρει μπροστά. Αλλά τι λέμε, και οι ίδιοι κανόνες θα εφαρμοστούν σε εσάς, ούτως ώστε οι συντάξεις σας αρχίζουν να αυξάνονται μόνο όταν θα ισοφαρίσουν. Αυτή είναι προσδοκία όμως. Αυτή είναι προσδοκία και εγώ εύχομαι να πραγματοποιηθεί. Για τις καινούργιες συντάξεις. Μέχρι να πραγματοποιηθεί με τις νέες συντάξεις, οι νέες συντάξεις θα είναι μικρότερες από τις υφιστάμενες. Θα έχουμε δύο. Οι νέες συντάξεις δεν θα είναι μικρότερες από τον υπολογισμό, από όσο θα υπολογίζονται με το παλιό σύστημα. Για τα μικρά, τα μεσαία εισοδήματα, για όντως, όσο έχουν κάτω από 20 ασφάλισης. Όντως, για δώστε, τις... όντως εδώ να συμφωνήσουμε ότι για τις χαμηλές συντάξεις ίσως υπάρξει και μία αύξηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Μικρή, κάποιον λίγο ευρώ. Γιατί το κάνουμε αυτό. Πρέπει να ελέγξουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη, γιατί έχουμε τεράστια ελλείμματα. Αλλά θέλουμε να ελέγξουμε τη δαπάνη με έναν τρόπο δίκαιο για τους φτωχότερους, για τα μέσα και τα μικρά εισοδήματα. Εις βάρος όμως κάποιον άλλον. Μισό λεπτό, μια λέξη ακόμα για την προσδοκία. Δεν υπάρχει ισχυρότερος παράγοντας για τη διατήρηση του μέλλοντος του ασφαλιστικού συστήματος από το να υπάρχει ελπίδα. Γιατί αν πιστέψουν οι νέοι εργαζόμενοι. Εγώ θα το έλεγα ότι ανάπτυξη, και να δίνουν, κύριε Υπουργέ. Ακούστε τι λέω. Λέω, αν πιστέψουν οι νέοι εργαζόμενοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν σύνταξη μετά από 30 χρόνια και σταματήσουν να δίνουν εισφορές, δεν θα μπορούν να πληρώνουμε ούτε συντάξεις. Το ίδιο μπορούν να πούνε όμως οι υπουργοί, αν δουν ότι θα πάρουν πολύ μικρή σύνταξη, άρα δεν θα τους συμφέρει να τους κρατάνε. Ακριβώς, καταλάβατε. Δηλαδή, μήπως ενισχύσουμε την εισφοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία. Και τη μαύρη εργασία. Προσέξτε, εδώ είναι πάλι δύο από τα κλειδιά της μεταρρύθμισης. Λέμε σε όλους, ακόμα και αυτούς που είναι έξω από την αγορά εργασίας για πολλά χρόνια, όχι γιατί δεν θέλουν να βρουν δουλειά και δεν μπορούν, 25% ανεργία έχουν, ότι και εσύ θα πάρεις μια σύνταξη που θα ξεκινάει από αυτό που θα δίνει η Εθνική Σύνταξη. Και η Εθνική Σύνταξη, έχουμε πει, ότι αγκυροβολεί στο 60% του διάμεσου εισοδήματος για να γλιτώνει κανείς από το κίνδυνο της φτώχειας. Η Εθνική Σύνταξη είναι διαπραγματεύσιμη, μήπως οι δανειστές σας πούνε ότι είναι μεγάλο το ποσό των 384 ευρώ ή να μπουν εισοδηματικά κριτήρια για τα 384 ευρώ. Κύριε Παπαδάκη, αυτό θα μας πούνε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά για πρώτη φορά είμαστε εμείς διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε, όχι όπως το παρελθόν, αλλά με όρους υπεράσπισης πλήρως των δικών μας συμφερόντων. Και είναι η πρώτη φορά, προσέξτε κάτι αυτό που θα σας πω, είναι η πρώτη φορά που εμείς τους έχουμε στείλει κείμενο και η κουβέντα γίνεται στη δική μας ατζέντα, όχι στη δική τους. Ως προς δε το άλλο η ερώτηση, γιατί δεν θέλω να αφήσω να πέσει τίποτα κάτω, ότι ο νόμος μας δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί ασφαλιστική συνείδηση. Θυμίζω ότι ο νόμος 3863 του 10 τέλειωνε σε ποσοστό αναπλήρωσης 1,5. Δηλαδή για κάθε χρονιά στα όριμα ασφαλιστικά χρόνια, τα τελευταία της εργασίας κάθε εργαζόμενου, μια χρονιά μέτραγε για 1,5. Με το δικό μας νόμο που τελειώνει στο 2, κάθε χρονιά θα μετράει για διπλή. Αυτό τι νόημα έχει? Ότι ναι, μεν βοηθάμε τους μικρούς, αυτούς που έχουν μέχρι 20 χρόνια εργάσιμο βίο, γιατί ξέρουμε ότι δεν είχαν πολλοί από αυτούς επιλογή, άνεργοι ήταν. Αλλά από την άλλη μεριά, στον εργαζόμενο που έχει τη δουλειά του και μπορεί να τη διατηρήσει, του λέμε μη φύγεις. Κάθε χρονιά θα μετράει διπλή. Μείνε για να πάρεις καλύτερη σύνταξη. Θα μετράει διπλή πάνω από το χρόνο που θα έχει θεμελιώσει για συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ναι, αν δείτε το χρόνο ανάπτυξης των ετών ασφάλισης, η δική μας η κλίμακα καταλήγει στο 2. Ξεκινάει από 0,8, όπως και το 38-63, δηλαδή για τα πρώτα 15 χρόνια, το εισόδημά μας, το μέσο, είτε είναι μισθός είτε εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πολλαπλασιάζεται να συντελεστεί 0,8. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, το οποίο θεωρώ σημαντικό. Λέτε, και το έχουμε μεταδώσει κι εμείς, ότι είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματευόσαστε, ότι οι υφιστάμενες συντάξεις δεν πρόκειται να μειωθούν και ότι υπάρχει ένα ποσοστό που θα αναπληρώνει τη χασούρα τους από τον επαναεπολογισμό και αυτό το προσδιορίζεται ότι θα συμβεί μέχρι το 18 που θα έχουμε ανάπτυξη και ούτως ή άλλως θα έχει σοφαριστεί. Εάν έρθουν τώρα όμως, αυτό το στηρίζεται πού? Στο ποσό που θα εξοικονομήσετε από την αύξηση της εισφοράς που υπολογίζεται γύρω στα 500 με 550 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Αν οι δανειστές σας πούν, κύριοι,
δεν σας επιτρέπουμε να αυξήσετε την εργοδοτική εισφορά. Από πού θα βρείτε τα 550 εκατομμύρια για να μην μειωθούν οι υφιστάμενες συντάξεις? Λοιπόν, στη διαπραγμάτευση πάμε για να διαπραγματευτούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε. Είναι έξω από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης η μη μείωση αυτό των κύριων συντάξεων. Και αυτό σημαίνει και σύγκρουση, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Σημαίνει ακριβώς. Σύγκρουση τι σημαίνει? Σημαίνει όχι αξιολόγηση. Σημαίνει σύγκρουση. Όχι συζήτηση για το χρέος. Όχι. Σύγκρουση σημαίνει, μισό λεπτάκι, με ποιους συνομιλούμε τώρα και μιλάμε για σύγκρουση? Με τους εκπροσώπους των δανειστών σε ένα επίπεδο πολύ υψηλών αξιωματούχων. Εμείς γιατί είμαστε τώρα στην Ευρώπη? Γιατί θέλουμε τη συζήτηση αυτή να την κάνουμε από τη μεριά ευρωπαϊκή. Θυμόσαστε ότι έχω ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει γίνει δεκτό και ήρθε εδώ πριν από 2 μήνες μια επιτροπή παρακολούθησης διαπραγμάτευσης. Εάν λοιπόν οι δανειστές μας δεν δεχτούν μια πρόταση που είναι απολύτως λογική, δηλαδή ότι εμείς θα επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους του μνημονίου, θα κάνουμε την οικονομία που ζητάει το μνημόνιο, όχι μόνο επειδή τη ζητάει, αλλά γιατί πράγματι πρέπει να περιορίσουμε τα ελλείμματα των ταμείων μας. Και δεν μας επιτρέψουν αυτό να το κάνουμε με τα μέσα που το ίδιο το μνημόνιο μας επιτρέπει και δεν τα απαγορεύει. Τότε προφανώς εμείς δεν δεχτούμε μια παράλογη άρνηση. Σύγκρουση όμως δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Μισό λεπτάκι. Όταν σας λέω λοιπόν για σύγκρουση, δεν εννοώ τίποτα παραπάνω από το ότι θα μεταθέσουμε τη συζήτηση εκεί που το γήπεδο για μας ήταν καλό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχω ζητήσει και θα καλέσουν και εμένα και τους εκπροσώπους. Άρα πάει πίσω όμως και η αξιολόγηση. Πάει πίσω για αξιολόγηση και συζήτηση για το χρέος. Ναι, υπάρχει και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Να είμαστε σαφείς. Εμείς θέλουμε γρήγορα την αξιολόγηση. Γιατί μετά την αξιολόγηση θα έρθει η ελάφρυνση του χρέους. Αλλά δεν θέλουμε αξιολόγηση πάση θυσία. Θέλουμε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα είναι δίκαιο και που δεν θα μειώνει τις σημερινές κύριες συντάξεις και θα επιτρέπει να έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Τώρα αυτά κάτι... τα πράγματα δεν διαπραγματεύονται. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, είναι κλειστά τα δικηγορικά γραφεία. Έχουμε πορεία δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών. Γιατί όντως, εάν το 70, το 80% σε ορισμένες περιπτώσεις του εισοδήματός του πάει σε εισφορές και φορολογία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αυτό έχει νόημα είναι... να δουλεύει ο άλλος. Δηλαδή είναι... Βρήκατε λοιπόν, κάποια λύση σε αυτό? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε τώρα. Πάμε σε ένα ενιαίο φορέα που θα έχει μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι οι μισθωτοί αυτοί που θα πληρώνουν τις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε επομένως αυτό που γίνεται με τη φορολογία να τραβούν το κάρο μόνο οι μισθωτοί, να γίνει και στο σύστημα το συνταξιδοτικό. Γι' αυτό θέλουμε ένα κανόνα ισονομίας που λέει το εξής απλό. Όπως ο μισθωτός πληρώνει το 20% του εισοδήματός του για την κύρια σύνταξη, αυτό να γίνει και για τον ελεύθερο επαγγελματία. Μάλιστα, αν κοιτάξετε τις στατιστικές, θα δείτε ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο. Όντως. Μάλιστα, στο εσωτερικό αυτής της κατηγορίας, το μέσο εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλότερο, σε περίπτωση 2 και 3.000 ευρώ το χρόνο. Είναι αυτό το επίσημο εισόδημα που δηλώνεται και βάσει του οποίου. Αυτούς με το νέο σύστημα τους ευνοείτε, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε τώρα ποια αδικία υπάρχει. Αυτούς που εσείς μπορεί να λέτε ότι είναι φοροφυγάδες, γιατί αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Τους ευνοείτε, ενώ ο άλλος που τα δηλώνει όλα. Δεν λέω ότι είναι φοροφυγάδες. Δεν καταλάβατε τι λέω. Λέω το εξής πολύ απλό πράγμα. Ότι ακριβώς ο κανόνας που αλλάζουμε δεν είναι για τα ποσοστά. Τα ποσοστά είναι περίπου ίδια, όπως ήταν και στο παρελθόν. Τι λέμε, ότι οι εισφορές θα δοθούν στο πραγματικό εισόδημα, αυτό που δηλώνεται. Και εφόσον αυτό το εισόδημα είναι που δηλώνεται και για το 80%. Δεν θα κρύβει ο άλλος όμως εισόδημα προκειμένου. Όχι. Δεν θα κρύβει εισόδημα προκειμένου να έχει μικρότερη φορολογία και μικρότερες εισφορές. Ναι, μισό λεπτάκι. Αυτό πότε θα μπορέσουμε να το πετύχουμε? Όταν πράγματι ελέγξουμε πλήρως την φορολογική ύλη και τις εισφορές, ώστε να μην υπάρχει εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Και αυτό επιδιώκουμε με αυτό. 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι η εισφοροδιαφυγή. Μισό λεπτάκι. Εισπράττουμε ενιαία στο εξής από 1η-1η-17 εισφορές και φόρους. Και έτσι διευκολύνουμε τον αγώνα για τον περιορισμό και της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής. Γιατί ακούστε ένα παράδειγμα. Ποια είναι η μεγάλη τομή που κάνουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες? Ότι δεν εισπράττονται πια εισφορές στη βάση ενός εικονικού εισοδήματος. Γιατί οι παλιές ασφαλιστικές κατηγορίες θεωρούσαν αυθαίρετα ότι όσο πιο πολύ χρόνο είσαι στο επάγγελμα, τόσο πιο πολλά λεφτά παίρνεις. Κάτι τελευταίο, εμείς κύριε Υπουργέ. Εμείς λέμε, μισό λεπτάκι, αυτό να γίνει απόλυτα κατανοητό. Ότι όχι έτσι εικονικά. Αλήθεια, στην πραγματικότητα
Και μάλιστα σε αυτό που δηλώνει, ούτε καν στην πραγματικότητα. Κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει ο υπολογισμό των εισφορών. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ο επαναυπολογισμό τη σύνταξη και ο τρόπο με τον οποίο θα βγαίνει η σύνταξη από εδώ και πέρα θα αφορά το σύνολο του εργασιακού βίου. Μας έλεγε χτες εδώ ο Σάββας Ρομπόλης ότι αν κάποιος έχει ένα μισθό σήμερα 1500 ευρώ με το σύνολο του εργασιακού του βίου, διαφορά δραχμής ευρώ, με διαφορά μισθολογική, θα μιλήσει μισθή στην αρχή. Μην υπολογίζει ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα πάει στα 1500, το υπολογίζει να είναι στα 800 με 700, άντε βαριά 900. Οπότε καταλαβαίνετε, αν έχει ένα ποσοστό αναπλήρωσης 50%, δεν θα είναι 5-15-75 η σύνταξή του. Θα είναι 5-8-40. Στα 800 ευρώ, λοιπόν, θα 850. Ναι. Ακούστε, και εδώ είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που δεν αλλάζουμε την πρόβλεψη του 3863 του 2010, του νόμου δηλαδή Λοβέρδου Κουτρουμάνη, που τον ασπάζεται και τον θεωρεί σημείο αναφοράς και η Νέα Δημοκρατία. Στο σύνολο του εργασιακού βίου, λέει και ο 3863, στο σύνολο του εργασιακού βίου δεν το αλλάξαμε αυτό, λέει και ο δικός μας νόμος. Από εκεί και μετά προσέξτε, επειδή την τελευταία πενταετία οι μισθοί έχουν φάει ένα πολύ μεγάλο χαστούκι, δεν θα είναι μεγάλο. Και τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ μικρή. Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ μικρή, αλλά προβλέπουμε πλήρη την αριθμοποίηση. Προφανώς δεν θα έχετε κάποιο συντελεστή δηλαδή που θα... Όπως ήταν σε δραχμές. Εννοείται. Εννοείται, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε αδικίες. Για πρώτη φορά έχουμε σκοπό να εφαρμόσουμε ένα νόμο ισονομίας που οι κανόνες θα είναι οι ίδιοι για όλους, για τους μισθωτούς. Ποιοι θα πληρώσουν τότε, Υπουργέ, όπως μας το περιγράφετε, είναι μια πολύ ιδανική κατάσταση. Ποιοι θα πληρώσουν το μάρμαρο, αυτό που θα καταλάβουμε. Δεν καταλάβατε. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αυτή είναι η βασική. Προσέξτε όμως, εδώ είναι και το πονηρό το ερώτημα. Εύλογο το ερώτημα του Ντίνου. Μήπως πληρώσουν εκείνοι που θα πάρουν μικρότερες συντάξεις. Μήπως δηλαδή ο υπολογισμός αυτός φέρει μικρότερες συντάξεις. Δίκαιος μεν, αλλά με μικρότερες συντάξεις δεν. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Είπα ότι θέλουμε να ελέγξουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Γιατί πράγματι τα ελλείμματά μας είναι περισσότερα από το 1%. Άρα είναι οι σας συντάξεις. Άρα αυτή είναι μια έμεση ομολογία ότι θα είναι μικρότερη συντάξη. Όχι. Κάποιος πρέπει να χάσει. Όχι. Τις επικουρικές τις έχετε αφήσει απ' έξω πάντως. Δεν τις ακουμπάτε καθόλου. Ναι, όχι. Απλώς τις επικουρικές είναι 1,5 εκατομμύριο. Ακούστε. Οι ίδιοι κανόνες για όλους οδηγούν στο να περιοριστούν προνόμια. Πράγματι υπήρχαν συντάξεις που έφταναν στο 110, στο 120% του μισθού. Δηλαδή έπαιρνε κάποιος πιο πολλά λεφτά στη σύνταξή του από το μισθό του. Αυτά τα σταματάμε γιατί είναι προνόμια τα οποία δεν ήταν δίκαιο να υπάρχουν. Επίσης υπήρχαν περιπτώσεις συντάξεων που δεν αντιστοιχούσαν στις εισφορές. Πάντως, κύριε Υπουργέ, αυτό πάμε να το σταματήσουμε. Κύριε Άρα, Υπουργέ, κοιτάξτε, συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν σημαίνει αναγκαστικά μείωση σε αυτόν που έχει πληρώσει τις φορές του. Πάντως για τις επικουρικές. Πάντως για τις επικουρικές δεν είσαστε τόσο αισιόδοξος, έτσι σας άκουσα και στο Μέγκα, ότι θα δώσετε τη μάχη, αλλά δεν είσαστε τόσο αισιόδοξος όσο είσαστε για τις κυρίες. Όχι. Μισό λεπτάκι να είμαστε σαφείς. Όταν πας σε μια διαπραγμάτευση, λες ότι ένα πράγμα είναι έξω από το τραπέζι. Αυτό το ένα πράγμα είναι η μείωση των κύριων συντάξεων. Δεν μπορείς να πεις ότι όλα τα πράγματα που έχεις θέσει εσύ ως αρχική πρόταση είναι έξω από το τραπέζι. Γιατί δεν πας να διαπραγματευτείς. Όχι, δεν έχει άρα. Λέω ότι εμείς θα πάμε να παλέψουμε ώστε και οι επικουρικές συντάξεις να μην μειωθούν. Αυτή είναι η αρχική μας πρόταση. Δεν είσαστε τόσο ενθουσιασμένος όμως όσο για τις κυρίες. Δεν λέω για τις επικουρικές ότι δεν είναι έξω από τη διαπραγμάτευση. Για τις επικουρικές θα πάμε να διαπραγματευτούμε για να μην μειωθούν. Απόλυτοι όμως είσαστε για τις κυρίες. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν το περιμένετε έτσι, από τα δικά έτσι, μου χέρια. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την συζήτηση τηλεφωνική. Πολλά να πούμε, πολλά, αλλά πολλά. Και πολλά είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.